Κύριε Μπέλο, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαστε λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Βεβαίως, τα κόμματα και μεταξύ άλλων και το ΚΚΕ. Σήμερα το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας μιλάει στα Γιάννενα. Τι κρίνεται από αυτές τις εκλογές, κύριε Μπέλο, για το Κομμουνιστικό Κόμμα και για την Ευρώπη, αν θέλετε, γενικότερα? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, και σε αυτές τις εκλογές, αλλά και από την αμέσως επόμενη μέρα, για εμάς κρίνονται δύο σχέδια, δύο στρατηγικές. Η μία στρατηγική είναι όλων των υπόλοιπων κομμάτων, η οποία είναι η συνέχιση του συγκεκριμένου δρόμου ανάπτυξης που αφορά τα κέρδη των λίγων επιχειρηματικών ομίλων εις βάρος των ζώων μας. Και η άλλη στρατηγική, η οποία πρεσβεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπου μιλάει για έναν διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με το λαό στο τιμόνι της οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε και για την Ευρώπη, ας πούμε, καθότι μιλάμε και για ευρωεκλογές, ότι η στρατηγική σύγκληση όλων των υπόλοιπων κομμάτων φαίνεται και στο ποσοστό των νομοθετημάτων που ψηφίζουν κοινά, τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και βέβαια η στρατηγική αυτή σύγκληση, εκτός από τον συγκεκριμένο δρόμο ανάπτυξης για όλα τα υπόλοιπα κόμματα, φαίνεται και στις επιλογές της άρχας τάξης της χώρας μας. Δηλαδή, η σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένας δεν αφισβητεί το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η πρόσδεση στο άρμα του ΝΑΤΟ και των επιλογών που κάνει η ελληνική άρχουσα τάξη το τελευταίο διάστημα, οι οποίες μας βάζουν και σε περιπέτειες, ας πούμε. Θα ήμασταν καλύτερα, πιστεύετε, κύριε Μπέλο, εκτός Ευρώπης? Κοιτάξτε, εμείς δεν λέμε γενικά και αόριστα εκτός Ευρώπης. Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Θα μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι την Ευρώπη γεωγραφικά. Όχι, δεν μπορούμε να φύγουμε από την Ευρώπη γεωγραφικά, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι, γιατί μην ταυτίζουμε την Ευρώπη γενικά και αόριστα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια υπεριαλιστική ένωση, διακρατική υπεριαλιστική ένωση, η οποία κατά βάση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που βρίσκονται στο έδαφος της και όχι μόνο, και οι οποίες θεωρούν ότι με αυτή την ένωση μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερα την κερδοφορία τους. Εμείς λέμε ότι η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι το να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να φύγει υπό το πρίσμα της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Δηλαδή δεν λέμε απλά να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάτι πολύ παραπάνω, να αλλάξουμε τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και να αλλάξουμε το κριτήριο της κερδοφορίας με το κριτήριο της ανάπτυξης με βάση τα συμφέροντα του λαού. Βλέπουμε ωστόσο, κύριε Μπέλο, και καταγράφεται αυτό και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και αλλού, σε μια διαρκή άνοδο το να βρίσκονται τα ακροδεξιά κόμματα και όχι τόσο τα κόμματα της αριστεράς. Γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό και τι γίνεται λάθος και ευνοούνται, να το απλώσουμε και λίγο? Ωραία, εγώ θα ξεκινήσω λίγο πιο ουσιαστικά. Εμείς δεν χωρίζουμε, δεν αθροίζουμε αυτό που παλιά λέγανε δημοκρατικές δυνάμεις, αριστερά, δεξιά κτλ. Γιατί κατά βάση, όπως είπαμε και στην αρχή, συγκλίνουν όλοι στο συγκεκριμένο δρόμο ανάπτυξης και απλά έχουν μικροδιαφορές στο μείγμα της οικονομίας που προτείνεται. Δηλαδή, άμα είναι επεκτατική η οικονομική πολιτική ή πολιτική λιτότητας, διαφωνούν στο ποσοστό συμμαχίας με διάφορους, ας το πούμε, μεγάλους παίχτες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή όπως είναι αυτό που λέμε εμείς υποδιαμόρφωση ευρασιατικός υπεραλιστικός πόλος με προτεργάτη την Κίνα και διάφορες άλλες χώρες, τα ιδιαίτερα συμφέροντα που έχει η κάθε χώρα, τα ιδιαίτερα συμφέροντα που έχει μερίδα κεφαλαίου σε κάθε χώρα, τα ιδιαίτερα συμφέροντα που έχει ο κάθε κλάδος κλπ. Αυτή είναι η σύγκρουση που γίνεται και απέναντι φυσικά έχει αυτό που λέμε εμείς την εργατική τάξη, τους αυτοαποσχαλούμενους της πόλης και της υπαίθρου κτλ. Υπ' αυτό το πρίσμα μπορούμε να δούμε ότι η άνοδος των εθνικιστικών κομμάτων κτλ., παρόλο που δεν αφισβητούν σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο δρόμο ανάπτυξης, μπορεί να σηματοδοτούν μια επιμέρους κομμάτια των αστικών τάξεων εντός Ευρώπης για διαφορές στο μείγμα, για διαφορές στη γεωπολιτική στρατηγική κτλ. Αυτό
συγκρούονται κατά τη γνώμη μας. Αλλά εμείς η μεγάλη εικόνα που κοιτάμε είναι ότι όλα αυτά τα κόμματα συγκλίνουν στρατηγικά. Δεν μιλάνε για κάτι διαφορετικό και στον αντίποδο βρίσκεται το δικό μας σχέδιο. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών, κύριε Μπέλο, και για το Κομμουνιστικό Κόμμα, βέβαια, το οποίο εσείς έτσι εκπροσωπείτε, μια και εκφράζετε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά ταυτόχρονα και οι προτεραιότητες, εφόσον εκλεγείτες, και, ή για τις ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν του ΚΚΕ, ποιες θα είναι στην Ευρώπη, και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη την ίδια, αλλά και σε ό,τι αφορά τα καθημάς. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι σε μια επικίνδυνη γειτονιά αυτού του κόσμου, έχει πολλά ζητήματα οικονομίας, ζητήματα ασφάλειας. Ποιες θα είναι αυτές οι προτεραιότητες? Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε κάποια αυταπάτη για το Ευρωκοινοβούλιο, όπως και για οποιοδήποτε τέτοιο τύπο θεσμό. Τον θεωρούμε εχθρικό για το λαό, τον θεωρούμε ένα θεσμό που έρχεται για να θωρακίσει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι τα συμφέροντα τα δικά μας. Υπό αυτό το πρίσμα, αυτό που επιδιώκουμε σε πρώτη φάση είναι να βγει δυναμωμένο το ΚΚΕ και από αυτή την εκλογική μάχη και σε απόλυτο αριθμό ψήφων και σε ποσοστό και ή δυνατόν να εκλέξουμε παραπάνω ευρωβουλευτές, να έχουμε μεγαλύτερη ευρωκοινοβουλευτική ομάδα και ακόμα καλύτερα οι ευρωπαϊκοί λαοί να δώσουν με την ψήφο τους σε κόμματα τα οποία βρίσκονται σε παράλληλη πορεία με εμάς, τα οποία είναι σχετικά μικρά και δεν εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή, να δώσουν το δικαίωμα συμμετοχής και σε αυτά τα κόμματα για να μπορέσει να δημιουργηθεί και μια ευρωκοινοβουλευτική κομματική ομάδα πραγματική, η οποία μοιράζεται μια σειρά κοινού στρατηγικού στόχους. Από εκεί και πέρα, μια τέτοια ομάδα θα ενημερώνεται για ό,τι πολιτικές έρχονται να περάσουν και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη πλειονότητα της νομοθεσίας στην Ελλάδα προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ενημερώνεται, θα αποκαλύπτει στο λαό για το ποιες είναι οι αντιλαϊκές επιλογές αυτού του οικοδομήματος και φυσικά θα πιέζει με ό,τι δυνάμεις έχει για μέτρα ανακούφισης, βελτίωσης του δυτικού επίπεδου κτλ. Παρά όλα αυτά, όπως είπα και στην αρχή, δεν έχουμε κάποια αυταπάτη ότι από εκεί μέσα αλλάζει κάτι. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει ουσιαστικά κάτι είναι το κίνημα, οι σύλλογοι, οι μαζικοί φορείς, οι απεργίες κλπ. Κύριε Μπέλος, ένας από τους μεγάλους φόβους, να το πω έτσι δημοσιογραφικά και ας ακουστεί σαν κλισέ, ο μεγάλος κερδισμένος, ιδιαίτερα στις ευρωεκλογές, με βάση την εμπειρία, είναι η αποχή. Αυτή τη φορά, μάλιστα, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια που δεν έχουμε παράλληλες εκλογές. Τις προηγούμενες 2-3 πενταετίες είχαμε εκλογές και για την τοπική αυτοδιοίκηση ταυτόχρονα. Υπάρχει ένας φόβος ότι η προσέλευση των πολιτών να ψηφίζουν θα είναι πολύ μικρή. Πώς επηρεάζει αυτό, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να επηρεάσει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα? Εντάξει, εμείς τώρα, ναι, νομίζω ότι καλλιεργείται και λίγο, ας το πούμε, γιατί συμφέρει και την άρχουσα τάξη η αποχή. Συμφέρει το να μην κατέβει ο κόσμος να ψηφίσει και ιδιαίτερα το δικό μας, ας το πούμε, σχέδιο, θα λέγαμε. Καλλιεργείται και έντεχνα κάτι που ίσχυε σε παλιότερες εποχές για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εντάξει δεν παίρνει και πολύ σοβαρές αποφάσεις, άρα μιλάμε για χαλαρή ψήφο κτλ. Δεν είναι καθόλου χαλαρή ψήφος. Είπαμε και στην αρχή της τηλεφωνικής παρέμβασης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της νομοθεσίας στην Ελλάδα πηγάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θεωρούμε ότι να μην πάει καμιά ψήφος χαμένη, να κατέβει ο κόσμος να ψηφίσει, δεν είναι κάτι αδιάφορο για τη ζωή του. Ακόμα και αν αυτός αδιαφορεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται συσσαγωγικά για αυτόν και τον επηρεάζει άμεσα και τον καλούμε να στηρίξει το δικό μας σχέδιο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μάλιστα. Κύριε Μπέλο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Σας ευχαριστούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Και εγώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας.